Με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε το θέμα μας για τον χριστιανικό γάμο. Με βάση την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Λέγαμε γνώμες από τον Άγιο Παΐσιο, θέσεις ωραίες και διδασκαλίες και από την Αγία Γραφή βεβαίως και τους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι ένα θέμα εύκολο και δεν είναι και για όλους. Θεωρείται σήμερα δυστυχώς ο γάμος, όπως έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, ως ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αλλά δεν είναι σκοπός, είναι μέσο. Ο σκοπός είναι η θέωση. Και ο γάμος θα πρέπει να υπηρετήσει αυτό το σκοπό. Να ενωθούν δηλαδή οι δύο αυτοί άνθρωποι, η σάρκα μία, αλλά και να γίνουν και ένα πνεύμα. Και δεν μπορούν να γίνουν ένα πνεύμα αν δεν έχουν πνευματική ζωή, αν δεν έχουν ενεργό μέσα τους, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Και επομένως έχουν ταυτότητα πνεύματος κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όταν και ο άντρας και η γυναίκα ζουν, σκέφτονται, αποφασίζουν, αισθάνονται με βάση αυτά που θέλει ο Θεός, με βάση αυτά που θέλει το Πνεύμα του Άγιου, τότε έρχονται και ενώνονται και μεταξύ τους, γιατί έχουν πλέον το ίδιο πνεύμα, το ίδιο θέλημα, την ίδια βούληση και τους ίδιους σκοπούς, τις ίδιες επιδιώξεις και δεν υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, αφορμή για τσακωμό, για μάλωμα. Οπωσδήποτε υπάρχουν βέβαια διαφορές στους χαρακτήρες και αδυναμίες και από την μια πλευρά και από την άλλη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε ποτέ οι σύζυγοι. Αλλά εάν υπάρχει αυτή η κοινή στόχευση, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, τότε και οι δύο αγωνίζονται πνευματικά και κόβουν τα θελήματά τους και υποτάσσονται, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, ο ένας εις τον άλλο. Υπακούεται αλλήλεις, να υπακούν ο ένας εις τον άλλον. Να υπακούμε ο ένας εις τον άλλον, λέει ο Νόμος του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πολύ περισσότερο θα πρέπει στη μικρή εκκλησία ο πατέρας, ο σύζυγος να υποδάσσεται στη σύζυγο και η σύζυγος στο σύζυγο, να υπάρχει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοτιμή. Γιατί ο κάθε ένας είναι εικόνα του Χριστού και θα πρέπει να τιμάται ως εικόνα Χριστού. Η σύζυγος από το σύζυγο και ο σύζυγος από τη σύζυγο. Να πούμε κάτι που φαίνεται λίγο εκτός, αλλά δεν είναι, είναι πολύ πρακτικό. Δύο άνθρωποι, ο Πολ και η Ζαγλίν Λεγκράν, βραβεύτηκαν ως το πιο ιδανικό ζεύγος της Γαλλίας, γιατί στα 43 χρόνια του γάμου τους δεν ήρθαν σε παραμικρή σύγκρουση μεταξύ τους. 43 χρόνια δεν μάλωσαν. Και αυτοί δίνουν τις παρακάτω 5 χρυσές συμβουλές σε κάθε σύζυγο, άντρα ή γυναίκα. Πρώτον, πάρε την απόφαση να μην είσαι ποτέ εσύ που θα αρχίσεις μία διένεξη. Δεύτερον, μην ξεχνάς ότι αν ο άνθρωπος που παντρεύτηκες έχει τις αδυναμίες του, αν ο άνθρωπος που παντρεύτηκες έχει τις αδυναμίες του, δεν λείπουν και από εσένα τα ελαττώματα. Έτσι, το πρώτο λοιπόν, να πάρεις απόφαση ποτέ να μην ξεκινήσεις εσύ μία διένεξη, ένα καυγά, ένα τσακωμό. Αν δεν το κάνει ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, φυσικά και δεν θα μαλώσουν ποτέ. Από κάποιον ξεκινάει ο τσακωμός. Αν κάποιος, ας πούμε, ξεκινάει μια συζήτηση και βλέπει ότι ο άλλος αμέσως πάει να θυμώσει, δεν πρέπει να συνεχίσει. Αν έχει αποφασίσει να μην γίνει τσακωμός, δεν θα το συνεχίσει. Και έτσι δεν θα γίνει τσακωμός. Κατά το ανεχόμενη αλλήλων είναι αγάπη. Επίσης, να μην ξεχνάς ότι όπως εσύ έχεις αδυναμίες, όπως βλέπεις αδυναμίες των άλλων, έτσι πρέπει να βλέπεις και τις δικές σου αδυναμίες. Όπως εσύ έχεις αδυναμίες, έχει και ο άλλος. Τρίτον, να προτιμάς να πεθάνεις καλύτερα παρά να ξεστομίσεις μία λέξη που θα δείχνει ότι μετανόησες για το γάμο σου. Τι ήθελα που παντρεύτηκα.
Και το ακόμα χειρότερο, θα σε χωρίσω. Ποτέ δεν πρέπει να λέγεται αυτή η λέξη. Από το σύζυγο ή από τη σύζυγο. Ποτέ, ποτέ. Να μην εκφράζει δυσαρέσκεια που θα δείχνει ότι μετανόησες για το γάμο σου. Είναι επιτέλους και αχαριστία μπροστά στο Θεό. Γιατί εφόσον εννοείται έκανες γάμο χριστιανικό, ορθόδοξο, κανονικό γάμο και όχι καρικατούρες, έτσι, και ας πούμε ανυπόστατους γάμους, όπως είναι ο πολιτικός που δεν είναι γάμος, είναι πολυνία με τη βούλα της πολιτείας ή οτιδήποτε άλλο. Εφόσον έκανες χριστιανικό γάμο, πήρες εσύ ο σύζυγος τη σύζυγό σου από τα χέρια του ιερέα, ο οποίος είναι εις τύπον και τόπον Χριστού, δηλαδή την πήρες από τα χέρια του Χριστού. Και εσύ η σύζυγος πήρες το σύζυγό σου πάλι από τον ιερέα, από το χέρι πάλι του Χριστού. Όταν λοιπόν εκφράζει δυσαρέσκεια, τα βάζει με αυτό το Χριστό. Όταν λες τι ήθελα που σε πήρα κλπ. Ποτέ λοιπόν να μην ζεστομίσεις λέξη που να εκφράζει ότι μετάνιωσες για το γάμο σου. Ποτέ ούτε για αστείο να μην λες θα σε χωρίσω. Γιατί το αστείο κάποτε μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Τυπώνεται μέσα στο νου και όταν θα προκύψει μια δυσκολία, ένα κάτι μεταξύ του συζύγου, αυτό θα πάει στο λογισμό και θα πει: εντάξει, τόσα χρόνια τώρα είσαι αστεία, θα το κάνεις και στην πραγματικότητα τώρα. Τέταρτον, μην ξεχνάς ότι ο γάμος είναι άμυλα θυσιών μεταξύ των δυο σας. Δεν είναι άμυλα ποιος θα αρπάξει τα παιδιά, ποιος θα έχει με το μέρος τους με τα παιδιά ή ποιος θα έχει την επιφάνεια, την κοινωνική θα φαίνεται προς τα έξω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι άμυλα, συναγωνισμός δηλαδή, στο ποιος θα θυσιαστεί περισσότερο σε σχέση με τον άλλο σύζυγο. Ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ρωτούσε ο ίδιος Παΐσιος και απαντούσε ο ίδιος, όποιος προλάβει. Θα πρέπει να αγωνίζονται, να συναγωνίζονται οι σύζυγοι στο ποιος θα θυσιαστεί περισσότερο για χάρη της οικογένειας. Αυτό είναι ο γάμος. Δεν είναι δηλαδή όπως παρουσιάζεται ένας δρόμος ανθόσπαρτος όπου όλα είναι ωραία, αλλά είναι μια δοκιμασία, είναι μια πορεία αγωνιστική. Είναι ένας στίβος, είναι ένα, ας το πούμε, στάδιο όπου αγωνίζονται οι αθλητές και εκεί προσπαθούν να επιτύχουν το σκοπό της ζωής τους που είναι η Θεός. Ένας άλλος δρόμος είναι ο μοναχισμός. Και ένας τρίτος δρόμος είναι η παρθενία μέσα στον κόσμο. Το να μείνει κανείς παρθένος και σόφρον μέσα στον κόσμο. Και αυτός ο δρόμος είναι αποδεκτός. Αλλά είναι πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος σε σχέση με τους άλλους δύο δρόμους. Και στον δρόμο του γάμου και στον δρόμο το μοναχικό και στον δρόμο της παρθενίας μέσα στον κόσμο απαιτείται μία αρετή, κορυφαία αρετή, η οποία διδάχθηκε από τα λόγια του Κυριού μας. Και ποια είναι αυτή η αρετή? Είναι η αρετή της υπακοής. Η υπακοή του συζύγου στη σύζυγο, η υπακοή του μοναχού στον γέροντά του και στους αδελφούς του και η υπακοή του παρθενεύοντος εν το κόσμο στον πνευματικό του οδηγό. Αυτό λοιπόν είναι, ας πούμε, το τριπλό, θα λέγαμε, η τριπλή δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, αλλά βλέπετε και στις τρεις περιπτώσεις ουσιαστικά ο αγώνας είναι ο ίδιος. Να μάθει ο άνθρωπος να κόβει το θέλημά του. Τότε μπορεί να πετύχει σε όποιο δρόμο και αν πορευτεί. Γιατί η υπακοή τελικά δεν είναι στο σύζυγο ή στον γέροντα ή στον πνευματικό οδηγό, αλλά είναι στον Θεό. Εκεί πάει η υπακοή. Αφορά στον Θεό. Γιατί όταν κάνεις υπακοή, εννοείται ότι κάνεις σε αυτό που σου ζητάει ο άλλος, το οποίο είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλήμον, αν πεις θα κάνω υπακοή, αφού μου το ζητάει, για παράδειγμα, ο σύζυγος, σε κάτι παράνομο, σε κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε βέβαια δεν κάνεις υπακοή. Τότε κάνεις παράβαση, παρακοή στον νόμο του Θεού. Και βέβαια είπαμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος.
Γιατί όσοι κάνουν γάμο θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να αγιάσουν, αλλά και τα παιδιά τους να τα βάλουν στον παράδεισο. Διαφορετικά, κινδυνεύουν και αυτοί εξαιτίας των παιδιών τους να μην μπουν στον παράδεισο. Ο μακαριστός ο Άγιος Επίσκοπος Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, έλεγε ότι από αυτούς που κάνουν γάμο, 1% είναι για γάμο. Θα πεις υπότιτλοι τι πρέπει να κάνουν, να μείνουν άγαμοι. Να μείνουν άγαμοι. Βέβαια, αφού δεν κάνουν για γάμο, ή να γίνουν μοναχοί, ή να παρθενεύουμε στον κόσμο. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Αγίου αυτού Επισκόπου. Και γιατί έλεγε είναι μόνο 1%. Γιατί έλεγε δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν και δυστυχώς δεν θέλουν και να μάθουν, να ακούσουν πώς πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τους δώσουν χριστιανική ομιλία. Και αν ξέρουν, δεν τα εφαρμόζουν. Έχω πικρά πείρα πόσους γονείς συμβουλεύω και δεν ακούνε αυτά που τους λέω. Μετά τους λέω, εγώ είμαι ανεύθυνος για την πορεία των παιδιών σας. Τους λέω, μην παίρνετε κινητό στα παιδιά σας, παίρνω κινητό. Μην τα πηγαίνετε στους γυμνούς και στις γυμνές της παραλίας, τα πηγαίνω. Μην το ένα, μην το άλλο, τα κάνουν όλα. Μετά θα γίνει αυτό που λέει ο Ρωσόστομος. Αν κολλαστούν, λέει, τα παιδιά σας, λέει στους γονείς και εσείς, κινδυνεύετε να κολλαστείτε. Βέβαια και το παιδί από μια ηλικία και μετά έχει και το ίδιο ευθύνη για το τι θα πράξει. Αλλά στις μικρές ηλικίες οφείλουν οι γονείς να δώσουν τα σωστά πράγματα στα παιδιά τους. Μια Ρωσίδα χριστιανή, ορθόδοξη, πήγε στο πνευματικό της, στη Ρωσία, και του είπε «Πάτερ, θέλω να πάρω την ευχή σας να κάνω οικογένεια. Μου δίνετε την ευχή σας». Άλλη κανείς. Τι πιο φυσικό να πει ο γέρος, βέβαια, να πας να παντρευτείς, ας πούμε. Γιατί όλος ο κόσμος έτσι δεν λέει. Να παντρευτείτε. Σπρώχνουν οι μεγάλοι τους μικρούς να παντρευτούν, να παντρευτείς, να παντρευτείς. Γιατί ακριβώς έχει απολυτοποιηθεί ο γάμος. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και έχει γίνει σκοπός. Το ξαναλέω, το τονίζω, γιατί είναι μεγάλη παρερμηνία, μεγάλη, ας το πούμε, διαστροφή της διδασκαλίας του Χριστού αυτό το πράγμα. Δεν είναι σκοπός της ζωής ο γάμος. Και επιτέλους πρέπει να ξέρουμε ότι στον παράδεισο, στη φυσιολογική κατάσταση δηλαδή του ανθρώπου, δεν υπήρχε ο γάμος. Ο γάμος μπήκε μετά την πτώση. Στον παράδεισο υπήρχε η παρθενία. Και ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν παρθενικά. Και η σαρκική μίξη μπήκε μετά την πτώση. Μετά την έξωση από τον παράδεισο. Και θα καταργηθεί ο γάμος. Είναι σχήμα του παρόντος αιώνος. Δεν θα υπάρχει για πάντα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Θα είναι όπως οι άγγελοι, οι άνθρωποι εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε θα παντρεύουν, ούτε θα δίνουν τα παιδιά τους να παντρεύουν. Λοιπόν, αυτό το σχήμα λοιπόν πρέπει να το βάλουμε στη σωστή του θέση, τη ιεραρχία στη ζωή μας. Και να μην σπρώχνουμε έτσι τα παιδιά άκρητα στο να κάνουν γάμο. Σας είπα, τι ποσοστό δίνει ο Άγιος αυτός ιεράρχης. 1% λέει από αυτούς που κάνουν γάμο είναι για γάμο. Και το βλέπουμε στην εποχή μας που τα διαζύγια είναι περισσότερα από τους γάμους. Ήταν πριν λίγο καιρό είσαμε τους γάμους, τώρα αν δεν κάνω λάθος έχουν ξεπεράσει τα διαζύγια τους γάμους. Και πόσοι άνθρωποι ζουν χωρίς γάμο καθόλου, έτσι, συζούν παράνομα ή έχουν κάνει όλα αυτά τα σχήματα της πολιτείας, τα οποία είναι τελείως απαράδεκτα, έτσι, το σύμφωνο συμβίωσης ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή λοιπόν η Ρωσίδα πήγε και λέει στον πνευματικό αυτό που σας είπα. Ο πνευματικός της δεν στάθηκε στις κλασικές έδειγες ενός ζευγαριού, δεν τη ρώτησε αν έχει χρήματα, αν έχει δουλειά, αν έχει τα εξωτερικά στοιχεία. Συνήθως αυτά ρωτάνε, έτσι, για τους υποψήφιους γαπρούς. Αυτοί που θέλουν να παντρέψουν με τα κορίτσια τους. Οι πάλι γαμπροί ρωτάνε αν έχει πρίκα, ξέρω εγώ, ή τι άλλο, αν είναι όμορφη. Όλα τα εξωτερικά στοιχεία που συνθέτουν ένα πετυχημένο γάμο. Δεν ρώτησε για πράγμα, για τέτοιο πράγμα. Τη είπε, είσαι έτοιμη να φέρεις στον κόσμο έναν Άγιο. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας, να γίνουμε Άγιοι. Και τα τέκνα στην οικογένεια θα πρέπει να γίνουν και αυτά Άγια. Γιατί ο σκοπός είναι να σωθούμε και σώζονται οι Άγιοι. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έτσι, αν διαβάσετε την εισαγωγή στη Φιλοκαλία,
ο Άγιος Νικόδημος Αλιορίτης εκεί προσκομίζει τις θέσεις των Αγίων Πατέρων που λένε ότι σώζονται αυτοί που θα φτάσουν στη θέωση και θέωση είναι η αγιότητα. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε αυτό υπόψη μας. Αν λοιπόν έχεις την διάθεση να πατριστείς, θα πρέπει να έχεις και την απόφαση και, αλλά και την ικανότητα να φέρεις τον κόσμο έναν Άγιο και να μεγαλώσει έναν Άγιο, που σημαίνει ότι εσύ πρέπει να είσαι Άγιος. Μπορείς στο παιδί που θα μεγαλώσεις να δείξεις ένα τέτοιο κλίμα γύρω σου, της λέει, ώστε να πάρει αυτή την υποψία της αγιότητας. Θα εμπνεύσεις στο παιδί σου δηλαδή την αγιότητα από αυτό που θα ζει μαζί σου. Τότε σου δίνω την ευλογία μου. Μπορείς να εμπνεύσεις αγιότητα σε αυτό το παιδί. Μπορεί να το κάνεις άγιο. Εννοώντας, μπορείς εσύ να είσαι αγία για να δώσεις και στο παιδί αυτή την επιθυμία της αγιότητας. Τότε να έχεις την ευχή μου να ξεκινήσεις. Αλλιώς το να κάνεις οικογένεια επειδή σε πήραν τα χρόνια, επειδή ήρθε η ηλικία, επειδή όλες οι φίλες σου και οι φίλοι σου έχουν κάνει οικογένεια, όλα αυτά ακούμε, δεν είναι σωστό ξεκίνημα. Δεν αρκεί αυτό. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά. Ας δούμε και κάποια που λέει ο μακαριστός, ο πατήρ Αθανάσιος ο Μικυλιανός, που έχει πολύ καλά υπόψη του τη σύγχρονη κατάσταση, τη σύγχρονη κοινωνία. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο άσε και φίλη. Το λέει στην Αγία Γραφή. Επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, άσε και φίλη, επίησεν αυτούς. Είναι και μια απάντηση στους ομοφυλόφιλους αυτό, Ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα. Δεν έκανε άλλο φίλο, τρίτο φίλο ή πεντηκοστό φίλο. Σήμερα δεν ξέρω πόσα φίλα έχουν βγάλει, 76 φίλα κάπου τόσο. Λοιπόν, έχει πάθει σχιζοφρένεια δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα. Ούτε είναι σωστό αυτό που λένε, παρερμηνεύοντας τη Γραφή, οι σιωνιστές, οι καμπανιστές. Ξέρετε τι λένε αυτοί. Α, βλέπεις, λέει, τι λέει η Γραφή. Ο Θεός λέει, έφτιαξε άρσεν και φίλοι. Άρα, ο πρώτος άνθρωπος ήταν εκεί άρσεν και φίλοι. Καταλάβατε τη διαστροφή τώρα αυτών των ανθρώπων. Για να πούνε ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι ο ερμαφρόδιτος. Είναι μια απάντηση και σε αυτούς. Όχι βέβαια. Επίση τον Αδάμ και την Εύα, ξεχωριστά πρόσωπα. Δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο και άρσεν και φίλοι. Και αυτό ερμηνεύει, ξέρετε, και την προβολή της ομοφυλοφιλίας. Γιατί αυτοί που μας κυβερνούν είναι σιωνιστές, δηλαδή καμπανιστές. Πιστεύουν στην Εβραϊκή Μαγεία, στην Καμπάλα. Η οποία διδάσκει ακριβώς αυτό, ότι όλη η ανθρωπότητα πρέπει να γίνουν αρσενικοθήλικοι. Συγγνώμη για τη λέξη. Αλλά αυτό λένε. Αυτή λένε η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό προωθούν την ομοφυλοφιλία και τη διαστροφή. Γι' αυτό τα gay pride, γι' αυτό αυτή η νόμη. Γι' αυτό η αλλαγή του φύλου από τα 15χρονα κλπ. Είναι θρησκευτικό δηλαδή το θέμα. Είναι η θρησκεία τους αυτή. Και θέλω να την επιβάλλω σε όλη την ανθρωπότητα. Επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρσεν και φίλοι, επίησεν αυτούς. Δεν λέει αυτόν, αν ήταν ο ίδιος άνθρωπος και άρσεν και φίλοι, βλέπετε τι ακρίβεια έχει γεγραφεί. Δεν λέει επίησεν αυτόν, άρσεν και φίλοι, επίησεν αυτούς. Άρα είναι δύο πρόσωπα. Δεν έκανε αρσενικοθήλικο, το λέει εδώ ο Κέρστος ο Πατήρ Αθανάσιος. Άλλος είναι ο άνδρας και άλλη είναι η γυναίκα. Άλλο το άρσεν και άλλο το θήλιο. Θα μου πείτε, ρωτάει τώρα ο πατήρ, θα υπήρχε η περίπτωση να είναι το ίδιο πρόσωπο άρσεν και θήλιο. Το συναντάμε αυτό στα φυτά. Τα λεγόμενα, για παράδειγμα, ομόκλινα φυτά, όχι δίκλινα, αλλά ομόκλινα. Στο λουλούδι μέσα, στο ένα μόνο λουλούδι, υπάρχουν και τα αρσενικά χαρακτηριστικά και τα θηλυκά χαρακτηριστικά. Σας θυμίζω από τη φυτολογία, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον ύπαιρο
και την οθήκη, έχουμε, θα λέγαμε, το θηλυκό μέρος του φυτού. Όταν έχουμε τους στήμονες και τη γύρη, έχουμε το αρσενικό μέρος του φυτού. Το ίδιο λοιπόν φυτό φέρει και τα δύο. Αλλά ενώ στο φυτό υπάρχουν και τα δύο, στον άνθρωπο δεν υπάρχει αυτό. Γιατί άραγε δεν υπάρχει? Ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα χωριστά για να θεσμοθετήσει το γάμο. Εν όψη βέβαια της πτώσης. Όχι πριν, μέσα στον παράδεισο, αλλά μετά. Γνώριζε ο Θεός ότι θα συνέβαινε η πτώση και ξεχώρισε τα φύλλα για να θεσμοθετήσει το γάμο. Γιατί ήθελε ο Θεός με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσει σε δύο ανθρώπους αυτό που λέγεται κοινωνία αγάπης. Γιατί αν στον κάθε άνθρωπο υπήρχε μια αυτοτέλεια να γεννά, τότε ο κάθε άνθρωπος θα ήταν μόνος του. Αλλά όταν δημιουργείται η ανάγκη να υπάρξουν δύο άνθρωποι για να έρθει ένας τρίτος άνθρωπος στον κόσμο, αυτό γεννάει το αίσθημα της κοινωνίας, της αγάπης. Πόσο μεγάλο είναι αυτό? Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να αυτονομηθούν και ως προς αυτό το θέμα, έτσι ομοφυλόφιλοι, είναι τραγικά μόνο. Και φτάνουν πολλές φορές αυτοί που έχουν μια τέτοια σχέση ανώμαλη, ομοφυλοφιλικοί, να φωνεύσουν, να δολοφονήσουν, να σκοτώσουν ένας τον άλλον. Είναι τραγικά μόνο. Δεν υπάρχει κοινωνία αγάπης, αυτό για το οποίο ο Θεός έβρασε τον άνδρα και τη γυναίκα. Ο άνθρωπος από την κοινωνία του μέσα στο γάμο έπρεπε να έχει μία αναγωγή. Να ανεβεί σε μία άλλη κοινωνία. Στην κοινωνία με τον Θεό. Καθημάς λοιπόν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το μυστήριο του μαγάμου είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Όπως η Εκκλησία είναι νύμφη και ο Χριστός είναι ο νυμφίος, έτσι και στο γάμο έχουμε έτσι την νύμφη και τον νυμφίο. Θυμηθείτε, λέει ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυναίος, την παραπολή των 10 παρθένων. Τι λέγει? Ιδού ο νυμφίος έρχεται, ετοιμαστείτε για να τον προϋπαντήσετε. Η Εκκλησία μας θαυμάσια κινείται τις πρώτες 3 ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος με το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Ποιος νυμφίος? Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Γιατί αυτή η σχέση? Γιατί είναι σχέση αγάπης, σχέση κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο του γάμου αναφέρεται στο μυστήριο της ένωσης του Χριστού και της Εκκλησίας και είναι μυστήριο μέγα. Εγώ δεν λέγω το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Και τύπος αυτού του μυστήριου της ένωσης του Χριστού και της Εκκλησίας είναι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Αυτή λοιπόν η ένωση που είναι μια κοινωνία αγάπης έχει σκοπό της να μην μείνει εκεί, αλλά να δημιουργήσει μια αναγωγή στην αγάπη με τον Θεό. Γιατί κάθε ψυχή είναι μια νύμφη. Είναι η νύμφη ψυχή, η οποία πρέπει να συνδεθεί με τον νυμφίο της Χριστό. Και προσέξτε, η ψυχή στην ελληνική γλώσσα εκφράζεται με θηλυκό γένος και για τον άντρα και για τη γυναίκα, που δείχνει ότι και η ψυχή μου και η ψυχή σου, αδιάφορα αν εγώ είμαι άντρας και εσύ γυναίκα, δεν διακρίνεται σε φύλο. Μόνο το σώμα διακρίνεται σε φύλο. Η ψυχή είναι άνευ φύλο. Δεν έχει φύλο η ψυχή. Και λέγεται, εκφέρεται με θηλυκό γένος για να δείξει την ένωσή της με τον Ιησού Χριστό, με τον νυφίο Χριστό. Ο γάμος δεν αποτελεί ένα σκοπό στη ζωή, αλλά ένα μέσο για κάποιο ανώτερο σκοπό. Και ο ανώτερος σκοπός φυσικά είναι η θέωση. Ο μόνος σκοπός αυτός που έχει τεθεί από τον ίδιο τον Χριστό μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, θεωρούν ότι ο γάμος αποτελεί ένα οροθέσιο και ένα σκοπό στη ζωή τους. Και πολλοί δυστυχώς
θεωρούν από ατυχημένο τον εαυτό τους αν δεν κατάφεραν να κάνουν γάμο. Μέγα σφάλμα. Και κάποιοι, πολλοί, θεωρούν ότι θα δημιουργηθεί μια πληρότητα στη ζωή τους. Και το λένε κιόλας, θα φτιάξω τη ζωή μου, λέει, και εννοούν να κάνω γάμο. Ή σήμερα βέβαια ούτε αυτό, να έχουν κάποιον σύντροφο. Και ότι λοιπόν έτσι θα είναι χαρούμενοι, θα είναι ευτυχισμένοι. Θεωρούν ότι εξεπλήρωσαν ό,τι είχαν να κάνουν στη ζωή τους, αν παντρευτούν. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να κάνεις μια καλή οικογένεια. Συνέχεια το ακούω από μικρό παιδί. Και ακόμα και κάτι άλλο. Αν πετύχουν και στον επαγγελματικό τους τομέα, βάζουν και αυτό. Να έχεις οικογένεια και να έχεις και επάγγελμα. Αν αυτά τα δυο τα πετύχουν, τότε πέτυχαν το πάνω. Λένε, νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Τώρα ας πεθάνω πια, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος στη ζωή μου. Έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά, τα μεγάλωσα, είχε επαγγελματικές επιτυχίες, τι άλλο θέλω στη ζωή μου. Και αν προχωρήσει η ηλικία, σου λέει έχω και 10 εγγόνια και 3 δισέκονα, τι άλλο να περιμένω από τη ζωή μου. Είμαι πλέον ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Ταλέποροι άνθρωποι. Ταλέποροι άνθρωποι. Αυτά αποτελούν το σκοπό της ζωής. Αυτά είναι στοιχεία πρόσκαιρα του παρόντος αιώνος. Είναι στοιχεία αναγωγικά. Σας είπα ότι ο γάμος είναι σχήμα του παρόντος αιώνος. Δεν θα μείνει στην αιωνιότητα. Δεν θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού. Όπως δεν υπήρχε και στην αρχή, στο ξεκίνημα, στον Παράδεισο. Όπου ήταν η φυσιολογική και σωστή η ζωή των πρώτων ανθρώπων. Όταν μπήκε το παραφύση, δηλαδή η αμαρτία, τότε μπήκε ο γάμος. Ο Θεός δεν έκανε αυτά τα πράγματα, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, το γάμο δηλαδή και το επάγγελμα, για να ξεχάσει ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά τα έκανε για να σταθούν κλίμακα να ανέβει ο άνθρωπος σε εκείνον. Δια του γάμου να ανέβει σε μια άλλη σχέση, έχοντας βοηθό τον άλλο άνθρωπο. Εκείνο που λέγει ένα πολύ ωραίο ποίημα του Βερίτη, «Πιασμένη χέρι-χέρι που στη θέωση θα μας φέρει». Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να θεωθούν. Πιασμένη χέρι-χέρι, είτε στο γάμο, είτε σε μια κοινωνία ανθρώπων που στη θέωση θα μας φέρει, να φτάσουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Θυμίζω, και το λέει και ο πατήρ Αθανάσιος εδώ, τρεις είναι οι σκοποί του γάμου, που κατά σειρά προτεραιότητος είναι οι εξής. Πρώτον, η αλληλοβοήθεια των συζύγων με σκοπό τη θέωση και τη σωτηρία τους. Να βοηθήσει ένας τον άλλο να αγιαστούν, να θεωθούν, όχι να χαντακωθούν. Δυστυχώς αυτό γίνεται σήμερα σε πολλούς γάμους. Ο ένας γκρεμίζει τον άλλο στην ανηθικότητα και στη διαστροφή και στις ανομαλίες. Ο ένας κολλάζει τον άλλο. Ο πρώτος σκοπός για αλληλοβοήθεια και τη θέωση. Δεύτερος σκοπός, ο γάμος να κατασυγχάσει το γενετήσιο ένστικτο, εμποδίζοντας την περαιτέρω διαφθορά του μεταπτωτικού ανθρώπου μέσω της πορνείας. Επειδή υπάρχει η αμαρτητική ροπή, έτσι, η ροπή προς την πορνεία, ο γάμος στέκεται φραγμός. Και δυστυχώς εδώ υπάρχει και μεγάλη πλάνη που λέει, εντάξει, πριν το γάμο δεν υπάρχει αμαρτία, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Μετά το γάμο να προσέξεις, να μην κάνεις μοιχεία. Όχι βέβαια. Και πριν το γάμο είναι αμαρτία. Να έχεις σχέσεις με το άλλο πρόσωπο, με οποιοδήποτε ετερόφιλο. Και φυσικά και ομόφιλο. Δεν συζητάτε, δεν γίνεται λόγος σήμερα, δυστυχώς πρέπει να το λέμε και αυτό. Καμία σχέση δεν επιτρέπεται πριν το γάμο. Γι' αυτό, όπως εξηγήσαμε και σε άλλη ομιλία, στεφανώνονται. Γιατί στεφανώνονται? Γιατί ποτέ δεν νίκησαν. Σε τι νίκησαν? Στην αγνότητα, στον αγώνα για την παρθενία, για την αγνότητα. Φτάσανε παρθένοι και καθαροί στο μυστήριο του γάμου. Γι' αυτό φοράει η νύφη άσπρα, λευκά, για να δείξει ότι είναι παρθένος, ότι είναι καθαρή και άμμονος. Για να μπει φραγμός λοιπόν στην πορνεία, σου λέει η Εκκλησία, παιδί μου, δεν μπορείς να εγκρατευτείς, λοιπόν, κάνε γάμο. Όχι να κάνεις παράνομη σχέση, όχι να κάνεις πορνεία.
Κάνε γάμο, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις γάμο. Και ο τρίτος σκοπός του γάμου είναι η τεκνογονία. Το να κάνει το ζευγάρι να κάνει παιδιά. Τρίτος σκοπός. Όχι ο πρώτος. Γι' αυτό και δεν είναι αποτυχία, ας πούμε, αν ένα ζευγάρι δεν έχει παιδιά. Ο πρώτος σκοπός είναι η θέωση. Τα κριτήρια του γάμου, λέει πάλι ο Μαρτύρ Αθανάσιος, δεν πρέπει να είναι ούτε ο πλούτος, ούτε η ομορφιά. Δηλαδή, ούτε η πρίκα, ούτε η ομορφιά, ούτε οι γνώσεις και οι μόρφωσεις, ούτε οι κοινωνικοί θέσεις, ούτε το επάγγελμα, τίποτα, τίποτα. Αυτά είναι, αν υπάρχουν, δευτερέποντα. Προσέξτε, αν υπάρχουν. Ποια είναι τα πρώτα, τα πρότυπα, αυτό που πρέπει να εξετάζει κανείς, είναι ο χαρακτήρας. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως εκείνος ο πνευματικός. Η ετοιμότητα να φτιάξεις έναν Άγιο, να φέρεις έναν Άγιο στον κόσμο. Που σημαίνει ότι και εσύ πρέπει να γονείς να είσαι Άγιος. Τι χαρακτήρα έχει ο άνδρας, τι χαρακτήρα έχει η γυναίκα. Δεν παντρεύεται κανείς ούτε τον πλούτο, ούτε τα χωράφια, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα διαμερίσματα, αλλά παντρεύεται άνθρωπο. Έρχεται εις γάμο κοινωνία με έναν άνθρωπο. Και δεν θα ζήσει με αυτά, θα ζήσει με άνθρωπο. Ξέρετε τι τραγικό είναι να βλέπεις να ζεις μέσα σε έναν πλούτο πραγμάτων, να έχεις σαλόνια, να έχεις, και να είναι ο γάμος σου αποτυχημένος. Και να ακούς φοβερές βλαστήμιες, βρισχές του σύζυγου προς τη σύζυγο ή τη σύζυγου προς τη σύζυγο. Να είναι ο άνδρας σου, επειδή ομιλία γίνεται σε κοπέλες που έχει ο πατήρ Αθανάσιος εδώ, ένα απόσπασμα, να είναι ο άνδρας σου ένας τυποτένιος, ελεηνός, να μην έρχεται στο σπίτι σου, να μην σε κοιτάζει, να μην γυρνάει στο σπίτι του δηλαδή. Φοβερό πράγμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για γάμο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Να ταιριάζουν λοιπόν οι χαρακτήρες, να είναι καλοί χαρακτήρες οι άνθρωποι οι οποίοι θα παντρευτούν. Και γι' αυτό υπάρχει και, ας πούμε, η γνωριμία. Αλλά η γνωριμία δεν πρέπει να αφήνει τη σάρκα να μπει ανάμεσα. Η γνωριμία είναι να μιλήσουν, να δουν πώς σκέφτεται ο ένας, πώς σκέφτεται ο άλλος. Πώς σκέφτεται τη μελλοντική της οικογένεια. Να δουν αν έχουν φόβο Θεού ο ένας για τον άλλο. Αν υπάρχει, ας πούμε, φόβος Θεού από τον ένα και τον άλλο. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε, το παιδί μου διέλυσε το γάμο του, γιατί λέω, ή κινδυνεύει να διέλυσε ο γάμος, γιατί λέω, γιατί λέει αυτός είναι άθεος, είναι αντίχριστος κλπ. Λέω, όταν ήρθε και το γνώρισε, όταν το γνώρισε και εσύ το γνώρισες, και ήρθε στο σπίτι σου, δεν το κατάλαβα, λέω, περίμενα ότι θα αλλάξει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Πρέπει να εξετάσεις πριν το γάμο, να δεις τι είναι ο καθένας. Δεν μπορείς να πάρεις εσύ, χριστιανή κοπέλα, έναν άθεο με την ελπίδα να τον αλλάξεις. Εδώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να κόψουμε μια κακή μας συνήθεια και θα αλλάξεις ολόκληρο χαρακτήρα του άλλου. Το πρώτο λοιπόν είναι ο χαρακτήρας, έτσι, και βέβαια πρωτίστως η ευσέβεια. Αν υπάρχει ο φόβος του Θεού, όπως είπαμε, αν υπάρχει η πίστης, μπορείς να παντρευτείς έναν άπιστο. Γίνεται αυτό το τραγικό. Γνωρίζεται ένας άντρας, ας πούμε, μια κοπέλα, η οποία είναι από άλλο δόγμα, που δεν γίνεται σωστό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ετερόδοξο, στην πραγματικότητα κακόδοξο. Μπορεί να είναι παπική, παπικιά, μπορεί να είναι προτεστάντισσα, μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα μαμεθανίδα ή αντίστροφα, έτσι, να είναι κοπέλα ορθόδοξη και να γνωριστεί με ένα μαμεθανό και θέλω να κάνω γάμο. Και λέει αυτός, ναι, να βαφτιστώ για να κάνουμε γάμο. Μα αυτός πιστεύει, δεν πιστεύει. Απλώς το βλέπει σαν μια τυπική διαδικασία να κάνω το βάσμα και φυσικά μετά θα συνεχίσει τα μαμεθανικά του. Ή την αθεία του, άμα είναι αδιάφορος, ας πούμε, ως προς τη μαμεθανισμό. Μπορείς να συζήσεις και να κάνεις ένα Άγιο παιδί με τέτοιο άνθρωπο και δεν θα έχεις προβλήματα στο γάμο σου, αν θες να ζήσεις χριστιανικά.
Πρέπει να το προσέξουμε και αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη επιμειξία ανακάτωμα των ανθρώπων με τον τουρισμό. Πηγαίνουν, έρχονται, τώρα έχουμε και τους λαθρομετανάστες και όλους αυτούς και γνωρίζονται και οι κοπέλες ορθόδοξες δυστυχώς με ομομά μεθανούς και κάνουν και παιδιά δυστυχώς χωρίς να σκέφτονται ότι αυτό είναι προδοσία Χριστού, είναι άρνηση Χριστού. Δεν επιτρέπεται ο γάμος με έναν αλλόδοξο, με έναν ετερόδοξο. Ούτε και οι γάμοι αυτοί που κατ' οικονομία, κατ' άκρη οικονομία τους κάνει η Εκκλησία με τους παπικούς και τους προτεστάντες επιτρέπονται. Οι κανόνες απαγορεύουν και λένε ότι πρέπει να διαλύονται τέτοιοι γάμοι. Αν ο άνθρωπος έχει διάθεση να γίνει ορθόδοξος, δεν θα περιμένει την ώρα του γάμου του έτσι και να κάνει ένα τυπικό βάπτισμα γιατί πρέπει να παντρευτεί μετά. Αυτός δεν αλλάζει γιατί πιστεύει στον Χριστό. Αλλάζει γιατί θέλει να πάρει αυτή την συγκεκριμένη κοπέλα που είναι ορθόδοξη και του λέει ότι για να κάνω γάμο πρέπει να μην βαπτιστείς. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ευσέβεια και από τα δύο μέρη. Να υπάρχει φόβος Θεού. Να υπάρχει πίστης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία πίστεως, δεν υπάρχει ομοφροσύνη, η ζωή των συζύγων θα είναι προβληματική. Και η ανατροφή των παιδιών θα είναι μετά προβληματικότερη ακόμα. Θα λέει η μητέρα πάμε στην εκκλησία, θα λέει ο άντρας όχι, άστε το παιδί να κοιμηθεί. Θα πάμε μετά στην πλάση. Βγάλε άκρη μετά. Ο γάμος, έλεγε πάλι ο πατήρ Αθανάσιος, δεν είναι μπαλωματίδικος. Θέλει έτοιμους ανθρώπους. Όχι ναι, θα το φτιάξω στην πορεία ή θα τη φτιάξω στην πορεία. Δεν θα πούμε εκεί για να ετοιμαστούμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι πριν μπούμε στο γάμο, για να έχουμε επιτυχημένο γάμο. Και ο ένας και ο άλλος. Ατέλειες θα υπάρχουν, αλλά οι ατέλειες είναι ανθρώπινα πράγματα. Δεν σημαίνει όμως με αυτό ότι θα μπω ξυπόλυτος ή με τα τσαρούχια από την έκπληξη αυτή μέσα στο γάμο, χωρίς να έχω κατάρτιση, χωρίς να ξέρω τι παντρεύομαι, χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος. Ή ποιος είμαι εγώ που παντρεύομαι. Έτσι να υπάρχει η στοιχειώδης αυτογνωσία, η στοιχειώδης αρετή, η στοιχειώδης αποφασιστικότητα για τη θέωση. Πρέπει λοιπόν να είναι αυτά τα δύο, η ευσέβεια και η ταύτιση, η συμφωνία των χαρακτήρων. Τώρα προσέξτε. Υπάρχει ομορφιά. Ποιος την έδωσε την ομορφιά? Την αγοράζουμε στα παγκάλικα. Ο Θεός την έδωσε. Συνεπώς από το Θεό είναι. Αλλά δεν θα σταθεί όμως κριτήριο η ομορφιά. Εάν υπάρχει πλούτος, ποιος τον έδωσε? Ο Θεός επέτρεψε οι αποθήκες του να είναι γεμάτες, αλλά δεν θα είναι όμως το κριτήριο ο πλούτος. Γι' αυτό λέμε στην ευχή του γάμου, στην ακολουθία του γάμου, λέμε το εξής. Πες στα παιδιά να μην φωνάζουν. Έβλησον Κύριε τα ταμεία αυτών από καρπού, σίτου, ίνου και ελαίου για να έχουν να δίνουν και στους φτωχούς, να κάνουν και λιμοσύνη η οικογένεια. Εγώ δεν θα σας συνιστούσα τα ανδρόγυνα, εγώ δεν, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, θα σας συνιστούσα τα ανδρόγυνα κάθε χρόνο να μελετούν ή κάπου-κάπου να μελετούν την ακολουθία του γάμου. Να έχουν ένα μικρό ευχολόγιο στο σπίτι τους και να τη μελετούν. Αυτοί που την άκουσαν μια φορά, την άκουσαν. Πώς γίνονται σήμερα οι γάμοι. Τότε που παντρεύτηκαν και επειδή βρίσκονται κάτω από συγκίνηση, βρίσκονταν τότε κάτω από συγκίνηση, ίσως πολύ λίγο την προσέχουν. Να τη μελετούν και εκεί να βλέπουν όλα εκείνα τα στοιχεία για την ευόδοση ενός πνευματικού γάμου. Προσέξτε τώρα που υπάρχει και ένας δαίμονας, ο οποίος λέγεται Ασμωδαίος. Και αν κοιτάξει κανείς τα λεξικά, θα δει ότι είναι ο δαίμονας της ειδηπάθειας, της φιλιδονίας, που κάνει τον άνθρωπο δηλαδή να ψάχνει τη σαρκική απόλαυση και ειδονή. Αλλήμωνον αυτός ο δαίμονας μπει μέσα στο γάμο, λέει ο πατήρ Αθανάσιος. Ο Ασμωδαίος αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα όνομα πιθανότατα από την εβραϊκή ρίζα Σαμάντ.
που σημαίνει καταστρέφω. Όπως ο Απόλλων, το όνομα Απόλλων, είναι από το απόλυμη, ο απολύων, ο καταστρέφων, ο ολοθρευτής, αυτό σημαίνει Απόλλων, από το απόλυμη, χάνομαι, καταστρέφω. Κάτι αντίστοιχο στα εβραϊκά είναι η ρίζα Σαμάντα, από την οποία βγαίνει η λέξη Ασμωδαίος. Είναι ο δαίμονας, ο οποίος, η λέξη Ασμωδαίος είναι ελληνοποιημένη λέξη της εβραϊκής λέξης με ρίζα Σαμάντα, που θα πει αυτός που καταστρέφει. Υπάρχει ο δαίμονα αυτός, ο καταστρεπτικός, ο απολύων, ο καταστρέφων. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο δαίμονας της πορνείας, ο οποίος δεν υποβάλλει τίποτε άλλο παρά μόνο μία σαρκολατρία. Στην εποχή μας βασιλεύει αυτός ο δαίμονας και στους ανθρώπους πρώτου γάμου με τις προγαμιές σχέσεις και τη σαρκολατρία και μετά το γάμο. Και όπως λέει ο Χρυσόστομος, αν συνηθίσει ο άνθρωπος να ζει έτσι πριν το γάμο, θα συνεχίσει και μετά. Γι' αυτό και διαλύεται η γάμο. Όταν πριν φτάσει στο γάμο έχει κάνει, δεν θυμάται και αυτός και αυτή με πόσους και με πόσες, αυτό συνεχίζεται και μετά το γάμο. Και φυσικά δεν μπορεί να σταθεί γάμος έτσι, αφού δεν υπάρχει αμοιβαία πιστότητα. Αλλά αλήθεια, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, πίσω από το γάμο μπορεί να κρύβεται ο δαίμον της καταστροφής? Βεβαίως. Και πιάνουν τα μάγια? Βεβαίως. Υπάρχουν μάγια? Βεβαίως. Πώς πιάνουν τα μάγια? Τα μάγια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενέργεια αυτού του ασμωδαίου, του καταστρεπτικού δαίμονος. Και ξέρετε και μέσα ακόμα στην τελετή του γάμου υπάρχουν κάποιοι πολλές φορές που κάνουν μάγια. Μέσα στην εκκλησία ακόμα. Κάθονται σε μια γωνιά και δέρουν και λύνουν και κάνουν διάφορα. Τόσο έχει προχωρήσει η μαγεία δυστυχώς στους ανθρώπους σήμερα. Και φθονούν και ζηλεύουν και θέλουν να καταστρέψουν το γάμο. Γιατί ο διάβολος ποτέ δεν θέλει να γίνεται γάμος χριστιανικός. Ποτέ. Και να εννοούνται δύο άνθρωποι. Τα μάγια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενέργεια αυτού του ασμωδαίου, του καταστρεπτικού δαίμονα. Πότε? Πότε γίνεται όμως αυτό και πιάνουν τα μάγια? Όταν το ζεύγος δεν παντρεύτηκε κατά Θεό. Δεν παντρεύτηκε κατά Θεό. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, ο γάμος να γίνεται, λέει, σύμφωνα με τη γνώμη του Επισκόπου. Και προσέξτε, ρωτήσει λέει τον Επίσκοπο αν πρέπει να πάρει τον τάδε ή η τάδε τον τάδε. Αυτό λέει. Ή, επειδή σήμερα είναι πολλοί κόσμοι, ας πούμε, δεν μπορούν να πάνε στον Επίσκοπο, του Πρεσβυτέρου. Για να μην είναι ο γάμος κατά σάρκα, αλλά κατά Θεόν. Όχι γιατί εμένα μου αρέσει αυτός, μου άρεσε αυτή και δεν ρωτάω κανέναν. Δεν εννοεί βέβαια εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος στην περίπτωση ότι αποκλειστικό στοιχείο του γάμου είναι το συνοικέσιο, ότι δηλαδή στο γάμο θα οδηγηθείς οπωσδήποτε με το συνοικέσιο. Όχι αυτό. Έτσι. Μπορεί να γνωριστείς με κάποιον, αλλά θα πρέπει να πάρεις τη γνώμη του πνευματικού σου και εσύ και το έτερον, το υποψήφιο έτερον ήμις. Και ακόμα καλύτερα να πάει και ο ένας στον πνευματικό του άλλο και να πάρουν ευλογία, να γνωριστούν καταρχάς και μετά πάλι με ευλογία να κάνουν το γάμο τους. Αυτό σημαίνει να ρωτήσεις τον Επίσκοπο. Ο γάμος να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του Επισκόπου. Γιατί είπαμε είναι μυστήριο μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ο γάμος δεν αφορά μόνο σε σένα και στο άλλο πρόσωπο, αφορά σε όλη την Εκκλησία. Και όλα ό,τι κάνουμε αφορούν σε όλη την Εκκλησία. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και ό,τι κάνουμε επηρεάζει όλο το σώμα του Χριστού. Και θα πρέπει ό,τι κάνουμε να γίνεται σύμφωνα με το θέλημα της κεφαλής του σώματος που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό έχουμε το πνευματικό μας και το ρωτάμε. Δεν εισάγει ο Λόγος του Θεού καμία μέθοδο για το γάμο.
ή αν θέλετε, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, έχουμε όλες τις μεθόδους μέσα στην Αγία Γραφή, όπως είναι το συνοικέσιο, μια μέθοδος. Αλλά έχουμε και τη μέθοδο το να δει κανείς μια κοπέλα, ένα νέο, και να το ζητήσει, να τη ζητήσει. Το θέμα δεν είναι στη μέθοδο. Το θέμα είναι το πρόσωπο που σου συναισθήθη ή που είδες. Πριν προχωρήσεις, ρώτησε τον Θεό. Θα πας στο πνευματικό σου και θα πεις, το πρόσωπο αυτό είναι έτσι και έτσι. Τι γνώμη έχετε? Διότι εκείνη τη στιγμή θα σου μιλήσει ο πνευματικός εξ ονόματος του Θεού και θα σε βοηθήσει. Οπότε ο γάμος θα είναι κατά Θεόν, δεν θα είναι κατά κόσμο και κατά σάρκα. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο σύγχρονος αυτός Άγιος, έλεγε ότι οι γυναίκες, λέει, σήμερα γεννούν κατά σάρκα. Γεννούν δηλαδή παιδιά σύμφωνα με τα θελήματα της σαρκός. Από επιθυμία σαρκική, έτσι και με σκοπούς σαρκικούς. Γι' αυτό η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο χείλος καταστροφής. Δεν γεννούν κατά πνεύμα. Ο γάμος δεν είναι σύμφωνος με τον Θεό, δεν είναι κατά Θεό. Και η συζυγεία δεν είναι κατά Θεό. Και τα παιδιά που γεννούνται δεν είναι κατά Θεό. Και τότε, εάν ο γάμος έχει την ευλογία της Εκκλησίας και του Επισκόπου, τότε όσες μαγκανίες και αν κάνει ο διάβολος και μαγείες και παγίδες αν στήσει, ο γάμος αυτός δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Θυμηθείτε την Αγία Ιουστίνη, έτσι, με τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος είναι μάγος, φοβερός μάγος, και της έστειλε τον αρχηγό των δαιμόνων, έτσι, τον Εωσφόρο, αφού δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτα με τα κατώτερα δαιμόνια που της έστειλε, για να την ελκύσει σε παράνομο έρωτα με εκείνο τον πλούσιο που τον είχε, ας πούμε, που την είχε επιθυμήσει, και πλήρωσε το μάγο για να κάνει αυτά που να τη στείλει τα δαιμόνια για να ελκυστεί στην αγάπη του. Και δεν μπορούσε να της κάνει τίποτα, γιατί αυτή ζούσε κατά Θεό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάβολο και τις μαγείες. Την αμαρτία να φοβόμαστε. Αν είσαι σωστός χριστιανός, πολεμάς την αμαρτία και εξομολογήσει και μετανοήσει για όποια λάθη κάνεις, δεν έχεις να φοβηθείς καμία μαγκανία και καμία μαγεία. Αν όμως οι άνθρωποι αυτοί παντρεύτηκαν χωρίς τη γνώμη του πνευματικού τους, μήπως δεν έχουν και πνευματικό, δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν. Αν παντρεύτηκαν χωρίς να εξομολογηθούν τουλάχιστον, έκανες ό,τι έκανες, έχασες την παρθενία σου, έχασες τη σοφροσύνη σου, τουλάχιστον την εξομολογίασαι πριν πας στο μυστήριο του γάμου. Έστω, στο τέλος, να δείξεις μια μετάνοια, μια στοιχειώδη καθαρότητα. Πώς θα έρθει μετά το Άγιο Πνεύμα που μισεί την βρωμιά και την ακαθασία να μείνεις εσένα, να μείνεις στον νυμφίο και στην νύφη και να σας ενώσει ως ένας κρίκος αδιάλυτα. Γι' αυτό αποτυχάνουν οι γάμοι, έτσι, και σε λίγες μέρες, μπορεί και ώρες ακόμα, χωρίζουν. Και μάλιστα έλεγε κάποιος έτσι, αυτοί που έχουν τα νυφικά και πάνε εκεί να διαλέξουν οι νύφες, μπορεί και με τον υποψήφιο μου γαμπρό μαζί τον νυφικό, και τους βλέπουν πώς συμπεριφέρονται, έχουν πλέον αποκτήσει πείρα οι άνθρωποι και λένε, α, τους βλέπεις αυτούς. Μετά από 6 μήνες θα έρθουν με άλλο και με άλλο. Εκεί που πάνε να διαλέξουν τσακώνονται. Δεν υπάρχει αυτό το ένα πνεύμα. Αν λοιπόν παντρεύτηκαν χωρίς πνευματικό, χωρίς την γνώμη του πνευματικού, χωρίς να εξομολογηθούν, χωρίς να κοινωνήσουν. Πού να κοινωνήσουν. Παντρεύτηκαν μόνο για τον πλούτο ή την ομορφιά, από ελαττήρια κατώτερα δηλαδή, και όχι κατά Θεόν, τότε, τι να πούμε τότε. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι ο γάμος. Όταν βλέπουμε τον γάμο ως σκοπό της ζωής και προχωράμε όπως, γιατί σου λέει, άμα δεν κάνω γάμο είμαι αποτυχημένος, είμαι αποτυχημένη, έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Βέβαια θα φροντίσουμε να παντρέψουμε το παιδί μας, λέει ο πατήρ Αθανάσιος,
Αλλά δεν θα φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε την υγεία μας, ακόμα και την πίστη μας στο Θεό, επειδή δεν παντρέψουμε το παιδί μας. Ο γάμος είναι ένα μαρτύριο και όποιος καλώς υπομένει και υπακούει στην σύζυγό του, παρεκτός αμαρτίας. Με ανδρεία, στοιχεία που απαιτούνται για ένα μαρτύριο, θα στεφανωθεί με το στεφάνι του μαρτυρίου. Και αν έχει και παιδιά, θα στεφανωθεί και με το μαρτύριο των παιδιών. Γι' αυτό, αν θυμάστε στην ακολουθία του γάμου, έχουμε το μαρτυρικό αυτό τροπάριο. Άγιοι μάρτυρες λέμε, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες. Προχωράνε οι δύο δηλαδή σε ένα μαρτύριο και όχι σε έναν ανθόσπατο βίο, όπως λένε κάποιοι. Έχει και πολλά ακόμα ο πατήρ, τα οποία αφορούν στη σχέση με τους πεθερούς και τις εξαρτήσεις που μπορεί να έχουν τα παιδιά, έτσι, τα οποία πλέον τώρα ήρθαν στη γάμο κοινωνία, με τους γονείς. Και εκεί γίνονται τραγικά λάθη. Γράφει η Αγία Γραφή, «Τίμα τους πεθερούς σου, αυτοί νυν γονείς σου εσύ». Ψέξτε, υπάρχει το σύνδρομο νύφης πεθεράς. Φοβερό σύνδρομο. Σπάνια να βρεις νύφη που να μην τα έχει με την πεθερά της. Ενώ η Αγία Γραφή λέει ακριβώς αυτό, να τιμάει η νύφη την πεθερά. Και ο γαβρό, και ο... να τιμάει και ο άνδρας τον πεθερό του. Τίμα τους πεθερούς σου. Αυτή νυν γονείς σου εσύ. Αυτή είναι τώρα γονείς σου. Οφείλεις δηλαδή να τη λες και αυτή την πεθερά σου μητέρα. Αυτή η φράση μου φαίνεται, λέει ο πατήρ Αθανασίος, ότι είναι η μοναδική πρόταση στο ιερό αυτό κείμενο, το οποίο αναφέρεται σε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα. Τίμα τους πεθερούς σου. Τώρα αυτή είναι γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν οι κοπέλες, πιστέψτε με, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριβές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμα από τη μαμά και τον μπαμπά. Και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Τραγικό πράγμα. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, το ίδιο μπορεί να γίνει και στο αγόρι, να είναι κολλημένο στη μάνα του και στον μπαμπά του, ειδικά στη μάνα. Έχει καλλιεργηθεί αυτή η εξάρτηση, πρέπει να σας πω, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη ή προς το γιο, δυστυχώς. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στο γάμο της κόρης. Παρεμβαίνει η μάνα. Συμβουλεύει. Και τι συμβουλεύει? Τραγικά πράγματα συμβουλεύει πολλές φορές. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να δημιουργείται μια διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στην κοπέλα και τα πεθερικά της. Απόσταση. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μια διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άντρα της. Γιατί επιτέλους ο άντρας τι θέλει τη μητέρα του, δηλαδή να την τιμάει. Θέλει να την τιμάει και η σύζυγός του να την τιμάει τη μητέρα του. Όταν λοιπόν εσύ τα βάζεις με τη μάνα του συζύγου σου και δεν θα δεις τα μάτια σου, ουσιαστικά τι κάνεις? Παίρνεις αποστάσεις από το σύζυγό σου. Και έτσι μέσα στο σπίτι, μέσα το σπίτι παθαίνει αλλιώσεις, παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Και αυτό συμβαίνει όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτή την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω, κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Επειδή απευθύνεται σε κοπέλες, έξω λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να βοηθάνε τους γονείς να απεξαρτοποιούνται οι γονείς από τα παιδιά. Γιατί οι γονείς, δυστυχώς, το παιδί μπορεί να φτάσει και 40 και 50 χρονών, πάλι παιδί θα το λέει. Παιδάκι μου, ωραίο μου. Και είναι 50 χρονών άντρας. Έτσι, το βλέπουμε σαν μικρό παιδί. Τι είδους εξαρτήσεις μπορεί να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή.
τίμα λέει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννηται και έσυ μακροχρόνιος επί της γης της αγαθίας. Είναι από την Έξοδο 20ο κεφάλαιο. Να τιμάς, λέει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου πάνε όλα καλά, αυτό θα πει ευσυγέννηται. Και για να ζήσεις και πολλά χρόνια στη γη. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σπουδαίο πράγμα να ζήσεις πολλά χρόνια. Ήταν αγαθό. Γιατί οι άνθρωποι μετά πήγαιναν στον Άδη. Έτσι που ήταν πρόγευση της κολάσεως. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι αγαθό το να ζήσεις πολλά χρόνια. Γιατί δεν πάμε πλέον στον Άδη, έτσι πάμε εκεί που προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού. Αν ζήσουμε σωστά, εννοείται βέβαια, έτσι. Προγευόμαστε τον Παράδεισο. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη τονίζεται και αυτή, ας πούμε, η βράβευση, θα λέγαμε, έτσι, αυτό το βραβείο. Έσυ μακροχρόνιος, αν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και πάλι λέει η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη πάλι, δια τούτο λέει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Καταλήψει, καταλήψει θα πει εγκαταλήψει. Θα πρέπει να εγκαταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του όταν κάνει γάμο και προσκολληθήσετε τη ιδία γυναική, δηλαδή για τον άντρα. Και το ίδιο βέβαια και για τη γυναίκα ισχύει. Θα προσκοληθεί στη γυναίκα του άνδρας και η γυναίκα στον άντρα της. Θα αφήσει, θα εγκαταλείψει τους γονείς. Και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Και ους ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Και αυτούς που τους ένωσε ο Θεός δεν επιτρέπεται να τους χωρίζει άνθρωπος. Πολλές φορές η ίδια η μάνα, η πεθερά, χωρίζει τα αντρόγυνα. Και λέει, πέταξε τον, δεν είναι για σένα, λάθος έκανες, θα βρεις έναν άλλο. Λέει το ένα ρητό, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, που είναι εντολή. Το άλλο λέει, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Και αυτό εντολή. Πώς γίνεται αυτό, είναι αντιφατικό? Όχι. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μία διάκριση. Το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται στις ηθικές σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονέων του. Το καταλήψει, το να εγκαταλείψει, αυτό το εγκαταλείψει δεν αναφέρεται στις ηθικές υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να αραγεί. Αυτό το δέσιμο που λέμε, του παιδιού με τη μάνα, το ψυχολογικό. Πρέπει να κοπεί αυτό. Αυτό σημαίνει καταλήψει. Θα εγκαταλείψει τους γονείς. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος, πάει μας χάρη της κοπέλας προς τους γονείς της, και αν θέλει δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Να φεύγει, ας πούμε, η μάνα, η σύζυγος και να πιέσει συνέχεια στη μάνα της. Και να αφήνει τον άντρα μόνο της στο σπίτι. Ή το αντίθετο. Να αφήνει ο άντρας τη γυναίκα του και να πιέσει τη μάνα του συνέχεια. Και να του πλένει εκείνη τα ρούχα, να του δίνει φαγητό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να σταθεί έτσι η οικογένεια. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήθος περιπτώσεων. Σας το λέω με θλίψη με αυτό το πράγμα. Ίσως θα έχετε και εσείς ακούσει ιστορίες ανθρώπων. Να ακούει ο άντρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Τι είναι ο αντιστρόφος, Να ακούει η κόρη, η γυναίκα, τη μάνα της και όχι το σύζυγό της. Να δίνει λογαριασμό ο άντρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβολος θα είναι η μάνα και ποτέ η γυναίκα. Τραγικά πράγματα. Ενώ οι υποθέσεις της οικογένειας πρέπει να μένουν σε αυτούς τους δύο, στο σύζυγο και στη σύζυγο, να μην κουβεντιάζονται με κανέναν άλλο. Και αυτοί οι δύο θα βρίσκουν τη λύση. Και αν δεν βρίσκουν, θα πάνε στο πνευματικό, με την βοήθεια του πνευματικού.
Όχι στη μάνα και στον πατέρα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άντρα της, εκείνο το οποίο της λέει, αλλά να ακούει και να εφαρμόζει εκείνο που της λέει η μάνα της. Και όλο αυτό βέβαια είναι ολαθείο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό, χωρίς να παραβούμε την εντολή. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δηλαδή τις ηθικές υποχρεώσεις, και πρέπει να ρίξουμε, να σπάσουμε τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, αλλά ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Στην περίπτωση που ο νέος ή η νέα δεν κατάφερα να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς τους, απερίφραστα θα λέγαμε αυτό, είναι ανώριμοι. Και είναι ανώριμοι πρώτα-πρώτα για το γάμο. Δεν είναι έτοιμοι για γάμο. Έχω αυτή τη δράση ακούσει από κοπέλα, από κοπέλες. Ο άντρας μου είναι ανώριμος, πάτερ. Και όλες. Και σε αυτό βέβαια φταίνε πάρα πολύ οι γονείς που υποθάλπουν αυτή την εξάρτηση, την ψυχολογική. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Αν δείτε στους γονείς σας, μιλάει σε κοπέλες, ότι σας καλλιεργούν αυτή την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Να σε έχει δεμένη η μάνα σου. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή, η εχριστό αγάπη, η οποία έχει κύρια μέρημνα τη σωτηρία του άλλου. Αγαπώ τον άλλο σημαίνει νοιάζομαι για τη σωτηρία του άλλου, χωρίς να σκέφτομαι καθόλου τον εαυτό και τι έχω να κερδίσω από τον άλλο. Η αγάπη λοιπόν είναι σωστή και να επιμένω να είμαστε κάτω από τον ποδόγυρό τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές τις μητέρες σας και να λέει η μητέρα για παράδειγμα «Μην πλένεις τα πιάτα, παιδί μου, θα τα πλύνω εγώ. Κάτσε παιδί μου να διαβάσει, μην το κάνεις αυτό, θα το κάνω εγώ». Πότε θα οριμάσει αυτή η κοπέλα. Να πείτε, άκουσε μητέρα, πότε θα μάθω εγώ να πλένω τα πιάτα και πότε θα μάθω να μαγειρεύω, πρέπει να μάθω κάποτε. Θα του κάψω το φαγητό μια-δυο φορές, μετά όμως θα μάθω. Τι θες, να μπω στο γάμο και να μην ξέρω να μαγειρεύω, να μην ξέρω να γράψω ένα κουμπί ή να ψήσω ένα καφέ, είναι καλό αυτό. Θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στις μητέρες σας, έτσι βλέπετε, μιλάει σε κοπέλες. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω, δεν είναι καθόλου ασέβεια, να πείτε «Άκουσε μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε στη γωνιά σου τώρα. Τώρα εγώ με τον άντρα μου θα συνεννοώ για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσει μια καλή συμβουλή, δώσε μου την, έως εκεί». Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι και το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και ας κλείσω με αυτό το οποίο το είχα βάλει και στον τίτλο της ομιλίας από τον Άγιο Νικόδημο και το οποίο μάλιστα το ακούσαμε και σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου. Τι ακούσαμε εκεί. Ο Κύριος πήγε εκεί που ήταν το κοριτσάκι αυτό πεθαμένο ήδη και είδε τους αυλητάς. Είδε αυτούς που παίζανε τα μουσικά όργανα, ήταν η συνήθεια της εποχής, για να εξάψουν το αίσθημα της λύπης, του πένθους. Παίζανε θρηνητικά δηλαδή, λυπητερά. Ας πούμε κομμάτια, μουσικά κομμάτια με τα όργανα τους. Και τι έκανε ο Κύριος, τους έβγαλε έξω, λέει, όλους αυτούς, βγείτε έξω. Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, όπου υπάρχουν, λέει, παιχνίδια, έτσι τα ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος, τα όργανα αυτά, τα μουσικά και τους τραγουδιστές και όλα αυτά, τα λέει παιχνίδια.
Όπου υπάρχουν παιγνίδια, εκεί ο Χριστός δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει ο Χριστός. Για να μας πει στη συνέχεια και για το πώς πρέπει να γίνεται ένας γάμος. Που κατεξοχήν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια και χωρί και τα τραγούδια και όλα αυτά, τα οποία σας έχω πει και στις προηγούμενες ομιλίες, ότι είναι απαγορευμένα από τις Άγιες Συνόδους της Εκκλησίας μας. Θέλετε να πληροφορηθείτε ότι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν μπαίνει στο σπίτι που παίζονται παιχνίδια, τραγούδια δηλαδή και όργανα, μουσικά και χωρί κλπ. Ακολουθήστε με και πάμε στα Ιεροσόλυμα. Φτάσατε. Εδώ πέθανε ένα κορίτσι. Και ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος ονομαζόταν Ιάιρος, ήρθε προς τον Ιησού, παρακαλώντας τον πολύ έντονα να πάει στο σπίτι του για να την αναστήσει. Ο σπλαχνικότητος Ιησούς Χριστός, συμπονώντας στη θλίψη και στη συμφορά του, πήγε στο σπίτι του. Αλλά εκεί βλέπει ότι υπήρχε πολύ ταραχή και θόρυβος, καθώς ήταν μουσική που έπαιζαν φλογέρες και σειράβια, όχι για να προξενήσουν χαρά, αλλά για να προξενήσουν λύπη με τα θλιβερά τραγούδια που έλεγαν. Επειδή λέει ο ιστορικός Ιώσυπος ότι ήταν συνήθεια, ο Ιώσυπος ήταν Εβραίος ιστορικός, ήταν συνήθεια εκείνο τον καιρό οι Εβραίοι να καλούν μουσικούς στους νεκρούς τους για να τραγουδούν λυπητερά τραγούδια και με αυτά να παρακινούν τους ανθρώπους σε δάκρυα. Αυτό το ίδιο λέει και ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του 9ου κεφαλαίου του Κατά Ματθαίου. Βλέποντας λοιπόν αυτούς, δεν θέλησε να μπει μέσα στο σπίτι του Ιάιρου. Όχι. Αλλά πρόσταξε να βγουν όλοι έξω. Και αφού βγήκαν, τότε μπήκε αυτός μέσα στο σπίτι. Και πιάνοντας το κορίτσι από το χέρι, αμέσως το ανέστησε με την παντοδύναμη εξουσία της θεότητάς του. Όταν έφτασε, λέει και την περικοπή τώρα, ο Ιησούς στο σπίτι του Άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Τον κορόιδευαν. Σου λέει: τι μας λες τώρα? Πέθανε το παιδί. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι, το χέρι της, και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Έχει λόγο αυτό που κάνει ο Χριστός μας, που του λέει το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται. Τι λόγο έχει? Για να είναι αναμφισβήτητο το θαύμα. Γιατί του λένε, περιγελώντας τον, το παιδί πέθανε. Το είπαν όλοι εκεί. Για να μην ισχυριστούν μετά ότι ξέρεις ήταν νεκροφάνεια, δεν είχε πεθάνει, άρα δεν έγινε Ανάσταση. Οι ίδιοι οι εχθροί του Χριστού που τον περιγελούν, οι ίδιοι επιβεβαιώνουν ότι είναι νεκρό το παιδί. Και φυσικά μετά δεν μπορούν να πούνε ότι δεν ήταν νεκρό, αφού ήδη το είχαν πει ότι είναι νεκρό. Ο Κύριος πάντα κάνει ό,τι κάνει με σκοπό, με πολλούς σκοπούς. Πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα με μία ενέργειά του Χριστός. Εδώ και σε όλα τα θαύματα, ειδικά στα μεγάλα θαύματα το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα, κάνει ενέργειες ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το θαύμα κατόπιν. Όπως και στον Λάζαρο, που τον ανέστησε. Λέει, πηγαίνετε, μετακινήστε την πέτρα, λύστε τον, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Ένα λόγο να έλεγε, θα κυλιόταν η πέτρα, θα λυνόταν ο Λάζαρος. Όχι. Το κάνανε άνθρωποι, οι οποίοι μετά θα λέγανε σε αυτούς που θα αμφισβητούσαν την Ανάσταση, τι λες, εγώ κίνησα την πέτρα, εγώ τον έλυσα, τον είδα, τον έπιασα. Να σκεφτεί ο καθένας, λέει ο Άγιος Νικόδημος τώρα, τη διαφορά που έχουν οι μουσικοί και οι οργανοπαίχτες των τωρινών γάμων με τους μουσικούς των παλαιών νεκρών. Γιατί εκείνοι μεν έπαιζαν για να προκαλέσουν θρύνους, αναστεναγμούς και δάκρυα, τα οποία όχι μόνο δεν είναι βλαβερά στην ψυχή, αλλά και ωφέλιμα, όταν μάλιστα είναι δάκρυα μετανοίας. Ενώ οι τωρινοί οργανοπαίχτες παίζουν στους γάμους για να προκαλέσουν χαρά, γέλια, χορούς, τραγούδια, τα οποία είναι βλαβερά και επιζήμια στην τυχή και πολλές φορές είναι και εσχρότατα τα λόγια και οι κινήσεις. Εκείνοι παίζοντας έκαναν το σπίτι που έπαιζαν σπίτι πένθους και λύπης. Αυτοί εδώ παίζοντας
κάνουν το σπίτι που παίζουν σπίτι γλεντιού και αμαρτίας. Στους γάμους έτσι όπως γίνονται σήμερα. Καλύτερο είναι να μπαίνει κανείς σε σπίτι πένθους παρά σε σπίτι που γλεντούν. Όπως λέει και ο σοφός Σολομών. Στην Εκκλησιαστή, στην Αγιογραφή δηλαδή. Αλλά εγώ λέω ότι καλύτερο να επισκεφθεί κανείς ένα σπίτι που πενθούν παρά ένα σπίτι που γλεντούν. Πλην με όλα αυτά ο Κύριος μας ούτε στο σπίτι που ήταν εκείνοι οι οργανοπαίχτες θέλησε να μπει. Στο λιγότερο κακό, ας πούμε. Αλλά αφού πρώτα βγήκαν εκείνοι, τότε μπήκε αυτός. Πού είναι αυτοί που λένε ότι ο Χριστός πήγε στο γάμο της Κανά και είχε εκεί χορούς και τραγούδια. Ορίστε. Εδώ από την Αγία Γραφή ο Άγιος Νικόδημος αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν έμπαινε στο σπίτι αν δεν έφευγαν τα όργανα. Και θα πήγαινε εκεί στο γάμο της Κανά αν υπήρχαν αυτά όλα, τα όργανα και η μουσική και η χορή. Στο σπίτι του πένθους που είναι ας με λιγότερο κακό το να παίζουν για να προκαλέσουν πένθος, δεν πήγε. Θα έμπαινε στο μεγαλύτερο κακό, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, που είναι η χορή και τα τραγούδια για ξεφάνταμα. Όχι βέβαια. Μπήκε λοιπόν, αφού βγήκαν εκείνοι, για να μας διδάξει με αυτόν τον τρόπο πόσο μισεί και αποστρέφεται όλους μαζί τους οργανωπαίκτες. Τόσο αυτούς που προξενούν χαρά, όσο και αυτούς που προξενούν λύπη. Και να μας δώσει το παράδειγμα να κάνουμε και εμείς αυτό το ίδιο. Δηλαδή να αποστρεφόμαστε και εμείς αυτούς και να μην τους βάζουμε στο σπίτι μας για να παίζουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Θεμελιωμένα γεωγραφικά. Τώρα τι μπορείτε να πείτε εσείς οι νεόγαμοι και οι νεόνυφες. Ο Χριστός θέλει να έρθει μαζί με τους αγγέλους στο σπίτι σας για να ευλογήσει το γάμο σας όπως ευλόγησε το γάμο στην Κανά. Για να ευλογήσει το τραπέζι σας. Για να μεταβάλει το νερό σε κρασί. Δηλαδή να προξενήσει πνευματική χαρά με την Αγία του Παρουσία. Και κάθε αγαθό στις ψυχές τις δικές σας και στις ψυχές όλων όσων βρίσκονται στο γάμο σας. Τι αποφασίζετε? Θέλετε να έρθει ο Χριστός στο σπίτι σας για να σας χαρίσει όλες τις ευλογίες και τις χάρες ή όχι? Αν θέλετε τον Χριστό, είναι ανάγκη να μην θελήσετε να φέρετε στο σπίτι σας παιχνίδια και χορούς. Αν όμως θέλετε τα παιχνίδια και τους χορούς, και προσέξτε πότε τα λέει αυτά ο Κώδωνας. Τα λέει γύρω στο 1800. Μιλάμε δηλαδή πριν από 220 χρόνια περίπου, 200 χρόνια, όπου ήταν πολύ σεμνά τα ήθη ακόμα. Και μιλάει για χορούς δημοτικούς, έτσι, που λένε σήμερα επιτρέπονται λέει, δημοτικοί, οι άλλοι δεν επιτρέπονται, πώς το λένε. Βλέπετε πώς είναι ξεκάθαρος ο αιωτικός. Απευθύνει τους ανθρώπους εποχής του φυσικά. Και σε εμάς πολύ περισσότερο. Θέλετε λοιπόν, λέει ο Χριστός, να σας δώσει όλες τις ευλογίες του και τις χάρες του. Είναι ανάγκη να μην θελήσετε να φέρετε στο σπίτι σας παιχνίδια και χορούς. Αν όμως θέλετε τα παιχνίδια και τους χορούς, ο Χριστός δεν συμφωνεί να είναι σε ένα σπίτι μαζί με αυτούς. Αλλά αμέσως φεύγει και αναχωρεί και αναχωρώντας ο Χριστός, αναχωρούν μαζί με Αυτόν και οι ιερείς Αυτού και οι κληρικοί μαζί με κάθε άλλο αγαθό. Και από το σπίτι που αναχωρεί ο Χριστός και οι υπηρέτες Του, τι άλλο μένει παρά ο Σατανάς. Και οι υπηρέτες Του, οι δαίμονες, και κάθε κακό και αμαρτία και δυστυχία. Φυσικά. Ότι καλύπτει ο Χριστός, εκεί δεν επιτρέπεται να πει ο διάβολος. Όταν φύγει όμως ο Χριστός και οι άγγελοι, έρχεται ο διάβολος και καλύπτει το κενό. Αν είστε λοιπόν αληθινοί χριστιανοί και μιμητές και μαθητές του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός σημαίνει χριστιανός, έτσι μιμητής του Χριστού, έχετε μεγάλη ανάγκη, αδελφοί, να προτιμήσετε χιλιάδες φορές καλύτερα να λείψουν οι οργανωπαίχτες και οι χοροί και τα τραγούδια από το σπίτι και το γάμο σας, παρά να φύγει ο Χριστός και οι δούλοι του Χριστού, γιατί υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας, τα αναλύσαμε στην προηγούμενη ομιλία αυτά, που λέει ότι αν αρχίσουν τέτοια πράγματα, οι ιερείς, αν υπάρχουν ιερείς στο τραπέζι, δυσκολεύονται να φεύγουν. Μα φεύγει ο ιερέας, φεύγει ο Χριστός. Δεν το καταλαβαίνει ανθρωπένα. Και να στερηθείτε μαζί με αυτούς κάθε αγαθό ψυχικό και σωματικό, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και παντοτινό. Έτσι το λέει ο Θεός Χρυσόστομος.
αν διώξεις αυτά, θα έρθει και ο Χριστός σε αυτούς τους λάμους, αν διώξεις τα όργανα. Βλέπετε, ο Άγιος δεν μιλάει από μόνος του, τα τεκμηριώνει με την Αγία Γραφή και με τους Άγιους Πατέρες. Και ο κορυφαίος των Πατέρων, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, το λέει. Αν διώξεις τα αυτά, τα μουσικά όργανα και όλα αυτά, τα τραγούδια και τους χορούς, θα έρθει και ο Χριστός σε αυτούς τους λάμους. Και όταν είναι παρόν ο Χριστός, είναι παρόν και ο χορός των Αγγέλων. Και αν θέλεις, μπορεί και τώρα να κάνει θαύμα όπως τότε. Θα κάνει και τώρα το νερό κρασί. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση. Και θα κλείσουμε με αυτό. Πώς πρέπει οι χριστιανοί να χαίρονται στους λάμους τους. Ωραία, να μην φέρουμε τραγούδια και χορούς και μουσικά όργανα. Δεν θα εκφράσουμε τη χαρά μας. Πώς θα την εκφράσουμε. Λένε μερικοί, ο γάμος είναι χαρά. Και πώς λοιπόν εμείς θα δείξουμε τη χαρά μας. Παρά με το να οργανώσουμε παιχνίδια, ορχήστρες δηλαδή, να στήσουμε χορούς και να τραγουδήσουμε. Ακούστε όλοι εσείς που τα λέτε αυτά. Εγώ να σας διδάξω με ποιο τρόπο να χαρείτε και να εφρανθείτε αληθινά. Αδελφοί μου χριστιανοί, νεόγαμπροι και νεόνυφες, όταν κάνετε το γάμο σας, φωνάξτε έναν καλήφωνο ψάλτη και πέστε του να σας ψάλει κανέναν ηρμό και ύμνο του Χριστού ή της Θεοτόκου ή των Αγγείων. Παρακαλέστε και τους Άγιους Ιερείς και Κληρικούς να ψάλουν και αυτοί ο καθένας από έναν ηρμό ή τροπαριάκι και μάλιστα να ψάλουν κανένα πνευματικό άσμα σχετικό με το μυστήριο του γάμου σας. Όπως είναι παραδείγματος χάρη τα πιο κάτω μεγαλινάρια και καθίσματα που γράφουμε εδώ. Έτσι και παραθέτει μετά ο Άγιος ωραιότατα, έτσι, μεγαλινάρια και καθίσματα. Και λέει και πώς θα τα ψάλετε. Ευλόγησον Κύριε, μία σου το πρώτο. Δεν το διαβάσαμε όλα, μπορείτε να το βρείτε. Είναι στο βιβλίο Χριστοήθεια, στον τρίτο λόγο, του Αγίου Νικοδήμου. Ευλόγησον Κύριε ο Θεός νεονύφους τούτους, ως ευλόγησας Αβραάμ και τη Σάραν πάλι. Βλέπετε, συνεχίζεται δηλαδή η προσευχή. Γιατί ο Χριστιανός πάντα πρέπει να προσεύχεται. Και η χαρά του πάλι μέσα στην προσευχή θα φανερωθεί και θα εκδηλωθεί και θα είναι αληθινή χαρά. Με την ψαλμωδία. Τι λέει ο Απόστολος. Ευθυμή της ψαλέτω. Ευθυμής. Έχεις χαρά, ψάλε. Έτσι η χαρά σου θα γίνει πολύ μεγαλύτερη. Όχι να τραγουδάς αυτά τα βρώμικα, τα πολιτικά τραγούδια. Και να έρθει ο διάβολος στην ψυχή σου. Ευλόγησον Κύριε ο Θεός νεονύφους τούτους, ως ευλόγησας Αβραάμ και την Σάραν πάλε, Ισαάκ και Ρεβέκα, και εκ παντίας λάβης αυτούς περίσωσε. Γιατί πάνε σε μαρτύριο, πάνε σε αγώνα, σε ρήμη, θα λέγαμε. Περίσωσε αυτούς, σώσε τους δηλαδή από κάθε βλάβη, από κάθε κακό συναπάντημα. Άλλο. Τίμιο των γάμων του τον Χριστέ εν πάση συντήρη. Να συντηρήσεις τίμιο το γάμο. Και αμύαντον και αγνήν φύλατε την κήτη. Κήτη είναι το συνικό κρεμάτι. Τον ει στεφανοθέτω. Και τέλος θεαρέστου αυτούς αξίωσε. Και κάνει να έχουν θεάριστα τέλη. Μην ξεχνάμε, έρχεται ο θάνατος. Έχει και κάθισμα. Ευλόγησον Χριστέ το ανδρόγυνο τούτο, εξ ύψους ουρανού, ως ευλόγησας πάλι δικαίους ους ηγάπησας και προπάτορας άπαντας, Αβραάμ ομού και Ισαάκ, Ιακώπτε, Σάραν, Άματε και τη Ρεβέκα και Λία ως μόνος άνθρωπος. Έτσι, τα Άγια Ζευγάρια της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ισαάκ και η Ρεβέκα, ο Ιακώβ και η Λία. Και Θεοτοκείο, Παρθένε Μαριά μου, η ανήφευτος νύφη, τη νύφη την καλή ταύτη φύλατε, έτσι. Εσύ που είσαι η ανήφευτος νύφη, η Παναγία, να φυλάξει αυτή την νυφούλα τώρα που κάνει το γάμο της. Φύλατε κόρη εκ πάσης περιστάσεως και τον ταύτης ομόζυγων και τον σύζυγό της. Ευτεκνίαντε χαριζομένη και να τους χαρίσεις παιδάκια. Πολλά και καλά ευτεκνία, καλά παιδιά. Έτσι, το οποίο εξαρτάται βέβαια και από την αγωγή που θα δώσω. Και πάσα την αυτάρκεια των αγαθών του Υιού σου
και τέλος σωτήριο. Και να ναυτάρκες, να μην λένε το ψωμί ψωμάκι. Ή ας ψάλλουν και άλλα όμοια με αυτά, σεμνά όμως και θεϊκά και πνευματικά και όχι άσεμνα και ερωτικά, όπως αρμόζει τους χριστιανούς και όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας. Τι λέει ο Απόστολος του Φιλιππησίους? Τέλος αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Με αυτόν τον τρόπο να χαίρεστε εν κυρίω και να εφραίνεστε. Με αυτόν τον τρόπο και ο γάμος σας και τα τραγούδια σας και το τραπέζι σας και όλα να γίνονται προς δόξα του Θεού και Πατέρα και προς ευχαριστία του αγαπητού του Υιού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και προς έπαινο και τιμή της Παναγίου, του Παναγίου και Ζωτήρου του Πνεύματος, της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.